Ρώθηκε δε ο ναυάγκη, ήνουμεν, έλα ναυάγκη στεπώ. Έλα ναυάγκη, ήνουμεν, έλα ναυάγκη στεπώ. Ω, μάτια μου χαντήλια, ούταν, δέσαιμον, δέσαιλεπώ. Ω, μάτια μου χαντήλια, ούταν, δέσαιμον, δέσαιλεπώ. Σε σαν ξέας τριώνα η κορώνα. Σε ξέτον η ξέας τριώνα η κορώνα. Αγαστά ξέτον η ξέας τριώνα η κορώνα. Άγι πέραν ήλιος θένει τρίγωνα μπιώσε. Μάσα εγκαιρεστάσα και μάρεταν τα δέντρα. Μάσα εγκαιρεστάσα και μάρεταν τα δέντρα.
μας θα βρει, θα μιλάς σε καλό, μα εμιλιάς και στα μας θα βρει, θα μιλάς σε καλό, μα εμιλιάς. Καλακράμε κυλίουσα να πεσίνε μπολέας και καλακράμε κυλίουσα να πεσίνε μπολέας. Λοιπόν, χορός Ούτσαϊ.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή διασκέδαση. Ο σύλλογός μας εκφραστής των ηθών και εθίμων αλλά και των παραδόσεων έχει προσφέρει στις περισσότερες γενιές ποντιακές ρίζες, αναμνήσεις, όμορφες στιγμές που με τίποτα δεν ξεχνιούνται. Βέβαια, μεγαλώνοντας πολλές φορές χωρίζονται δρόμοι, δρόμοι διαφορετικοί και δυστυχώς απομακρύνουν τον έναν από τον άλλον. Αλλά βέβαια τίποτα δεν μας χωρίζει εφόσον υπάρχουν οι ρίζες βαθιά ριζωμένες στην καρδιά μας. Σήμερα προσπαθήσαμε να φέρουμε κοντά μας αυτά τα θεμέλια για να μας θυμίσει τα παιδικά μας χρόνια, τους γονείς, τους παππούδες, τους παππούδες μας. Παρόλο που υπάρχει διαδικτυακή επικοινωνία, προσπαθήσαμε να καταφέρουμε ο ένας με τον άλλον να βρούμε στοιχεία, να πιαστούμε όλοι μαζί χέρι-χέρι. Δεν καταφέραμε να φέρουμε όλους όσους θα θέλαμε να προσπαθήσουμε, θα προσπαθήσουμε την επόμενη φορά, βέβαια, να είμαστε περισσότεροι. Φυσικά μερικά από αυτά τα άτομα δεν μπόρεσαν λόγω υγείας και αποστάσεων να παρευρεθούν μαζί μας σήμερα εδώ. Θα ζητήσω λοιπόν συγγνώμη αν έχουμε παραλείψει κάποιους και σε περίπτωση που κάποιος είναι παρόν και θέλει να συμμετέχει, πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, έχουμε εδώ στην αίθουσα παλιούς χορευτές από το χορευτικό μας που τους ζητήσαμε να έρθουν να χορέψουμε όλοι μαζί ένα χορό. Θα τους ονομάσω έναν-ένα. Λοιπόν, καλό από τα παλιά χορευτικά, γιατί είναι περισσότερα, δεν είναι μόνο ένα. Την Ειρήνη Ηλιάδη να έρθει στην πίστα, να χορέψει μαζί μας. Τον Γιώργο Γκάτσο. Τη Σοφία Κότσογλου, την Ελευθερία Κότσογλου, τον Δαμιανό Σιμεωνίδη, τον Μιχαήλ Παρίδη, τον Κώστα Φωτιάδη, τον Λάζαρο Γιαννούλη, την Αναστασία Μπέλης, τον Ιορδάνη τον Αμπεριάδη, μαζί μας είναι και η Κούλα Φωτιάδου, η οποία υπήρξε και χοροδιδάσκαλος και... Γεια, Κούλα Μαυρίδο, με συγχωρείτε. Μπερδεύτηκα. Που υπήρξε και χοροδιδάσκαλος και ταουλτζού και χορεύτρια. Λοιπόν, υπάρχουν εδώ και άλλοι χορευτές. Αλλά αυτοί χορεύουν κιόλας. Ναι, η Νόπη Φαχαντίδου, αυτή
επανήλθε στο χορευτικό μας πρόσφατα. Η Ντίνα η Φωτιάδου επίσης. Λοιπόν, ήθελα να καλέσω και την Κατερίνα την Κοτσαρίδου, που υπήρξε και αυτή παλιά χορεύτρια. Λοιπόν, ωραία, θα αναφέρουμε και τον Παλμό από τη Λίλ που παρευρίσκεται μαζί μας εδώ. Λίγο να συνεχίσουμε βέβαια τους δικούς μας χορευτές και θα έρθουμε και σε εσάς. Λοιπόν, πώς λένε τη... Η Ευθυμία Λέλεκα, Αναστασία Διαφάνεια. Η Γεστημανή Βαλμά. Κάτσε. Η Ελευθερία Σιδηροπούλου. Και αν ξέχασα κανένα, θυμίστε μου, γιατί κάποια στιγμή σταματάει το μυαλό. Λοιπόν, καλό όσους δεν φώναξαν να έρθουν στο χορευτικό και που ήταν στο χορευτικό του Συλλόγου Ποντίων Βρυξελών, να έρθουν στην πίστα. Ευχαριστώ πολύ. Απόψε τιμούμε τον ποντιακό ελληνισμό που μέσα από τα μυστήρια της ύπαρξής του, της ιστορίας του, της επιβίωσής του, μέσα από την έκσταση του χορού του, μέσα από την ψυχή του τη μοναδική, εκφράζει μια πολύ ιδιαίτερη εκδοχή του ελληνισμού. Είμαστε πολύ περήφανοι. Είμαστε πολύ περήφανοι για τους Έλληνες πόντιους. Να το ξέρετε. Σας παρακολουθώ και ενώνω τη φωνή μου και τη ψυχή μου με το μοναδικό χορό, τον ποντιακό, τον οποίο ξέρετε απ' έξω, ακόμα και αν έχετε ξεχάσει τα ελληνικά, αυτό το χορό δεν θα το ξεχάσετε ποτέ. Και θα είστε εδώ κοντά μας και θα είμαστε κι εμείς μαζί σας σε μία μοναδική ένωση που είναι γεμάτη πόντο και Ελλάδα. Να είστε πάρα πολύ καλά, σας εύχομαι. Κάθε καλό. Και ο πρόεδρος της κοινότητας. Καλησπέρα σε όλους. Ένα μεγάλο μπράβο και να συγχαρώ τον πρόεδρο του Σύλλογου Ποντίων, τον κύριο Σάκη Σιδηρόπουλο, για την υπέροχη αυτή οργάνωση. Βραδιά η οποία κρατάει την παράδοσή μας, τους χορούς μας, τη γλώσσα μας, την ελληνική μας ταυτότητα ζωντανή. Εξ αυτού ένα μεγάλο μπράβο και χαιρόμαστε πολύ που έχουμε δυναμικούς συλλόγους όπως τον Σύλλογο των Ποντίων. Θα ήθελα επ' ευκαιρίας να αναφερθώ λίγο σε μερικές δράσεις που έχουμε σαν ελληνική κοινότητα. Να σας αναφέρω ότι έχει ανοίξει ένα τμήμα ελληνικής γλώσσας για αρχάριους και για πολλούς από εμάς που είμαστε μεγαλύτεροι ίσως, αλλά δεν έχουμε ακόμα βελτιώσει τον προφορικό ή τον γραπτό μας λόγο στα ελληνικά, σας ανακοινώνω ότι από Δευτέρα ήδη ξεκινάει ένα δεύτερο τμήμα για ανθρώπους που γνωρίζουν ήδη ελληνικά, που είναι ήδη προχωρημένοι κάπως. Δηλαδή, πάρα πολλοί από εμάς θα μπορούσαμε να ωφεληθούμε από αυτή τη σχολή. Σας παροτρύνω και σας ενθαρρύνω να γραφτείτε έρχοντας στην επαφή με την κοινότητα. Τέλος να πω ότι 24 Φεβρουαρίου θα τιμηθεί όλη η ελληνική παροικία μας στις Βρυξέλλες, καθώς θα ντύσουμε το Mannequin Peace, ευζώνομαι ελληνική στολή, όπου και εκεί θα χαρούμε να έχουμε εκείνη την ημέρα και το Σύλλογο Ποντίων με τις στολές της να γεμίσει την Grand Place και να γεμίσει το Δημαρχείο των Βρυξελών, όπου θα γίνει μια δεξίωση. Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, μαζί μας απόψε στην κοινή πορεία από το ίδιο Μετερίζει θα καλέσω τον αντιπρόσωπο Σάβα Μοσχοφίδη από την Ποντιακή Ένωση Στουτγκάρδες και Περιχώρων, η Ρωμανία, να έρθει να παραλάβει ένα αναμνηστικό δώρο αυτής της βραδιάς από το σύλλογό μας. Κάθε κομμάτι της γης μας είναι γεμάτο μεγαλείο και δάκρυα. Εδώ είμαστε τώρα και θα είμαστε για πάντα περήφανοι και δημιουργικοί. Λοιπόν, μου είπε πρόβολη δίπλα στο... Λοιπόν, ονομάζομαι Σάκης Σιδηρόπουλος, είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Βρυξελών εδώ και 10 χρόνια. Από μικρό στο σύλλογο, πριν από αυτό ήταν ο πατέρας μου πρόεδρος, δηλαδή πάπο προς πάπο, όπως λέμε. Έχουμε μεγάλα όνειρα για το σύλλογο, δεν πάβουμε να κάνουμε όλο και καινούρια πράγματα για να αναδείξουμε το σύλλογο και αυτό μας δίνει κουράγιο, γιατί έχουμε πολλά μικρά παιδιά που έρχονται στο σύλλογο, μαθαίνουν χορό, μαθαίνουν λύρα και αυτό είναι καλό για να εξασφαλίσουμε τη γλώσσα μας. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στην Νόπη Φαγαντίδου, που είναι και αυτή στο Δέλτα Σίγμα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Φαγαντίδου Νόπη. Είμαι στο σύλλογο από μικρό παιδί, από 6 χρονών, από το 1977, από ό,τι ιδρύθηκε ο σύλλογός μας. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Συμβούλιο Υπεύθυνη Νεολαίας. Αγαπάω πολύ το ποντιακό στοιχείο. Και θα συνεχίζω όσο μπορώ να προσφέρουμε για το καλύτερο, για τα παιδιά μας. Δίνω το στη Μίνα. Καλησπέρα, ονομάζομαι Μίνα Λούκο. Είμαι η χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου Ποντίων Βρυξελών και γραμματέας. Είμαι από το 1989 στο Σύλλογο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο χορός, η ποντιακή διάλεκτος και θέλω τα παιδιά που έρχονται στο σύλλογο να τη γνωρίσουν όπως τη γνωρίσαμε εμείς από μικρά και να συνεχιστεί αυτό το έργο εδώ πέρα στην καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, γιατί είμαστε πολύ μικρή κοινωνία των ποντίων και να συνεχιστεί, δηλαδή να μαθαίνουν τα παιδιά λύρα, ποντιακούς χορούς και τη διάλεκτο, να συνεχίσουμε δηλαδή την παράδοση. Αυτά. Καλησπέρα, με λένε Νίνο Σιδηρόπουλο. Είμαι από τότε που γεννήθηκα στο σύλλογο. Μαθαίνω μόνος μου λύρα και χορό.